Λειτουργικό Συναξάριο Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, μέρος 13. Θαύματα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Β. Κατά το έτος 1830, κόρη της καταγωμένη εκ πατρών, ονομαζομένη Κλεοπάτρα Ραυτοπούλου, έπασχε και αυτή εκ δεινού ακαθάρτου πνεύματος. Μαθούσα δε την ιαματική δύναμη του Αγίου και επειδή εσκέπτοντο οι οικοί της να την κλείσουν εις ψυχιατρίων, παρακάλεσε μιαν φίλη της να τη συνοδεύσει να μεταβεί προς προσκύνησην αυτού δια να λάβει την ποθούμενη υγεία της. Και όντως μεταβάσα και προσκυνήσασα τον Άγιο επί τρεις ολοκλήρους ώρας εσπαράτετο από το πνεύμα πλησίων του τάφου του Αγίου. Δεδεμένη ούσα με σχοινίαν, μεθό άφηκεν αυτήν το πνεύμα ήσυχον. Μεταβάσα δε αυτήν εις τας Πάτρας, έγραψεν ότι θεραπεύθη παντελώς. Κατά το αυτό έτος, δεκαετής κόρη καταγωμένη εκ Χαλανδρίου, ονομαζομένη Κωνσταντίνα Ντάβαρη, όταν μια μέρα ευλασθήμησεν αυτήν η μάμη της, αμέσως προσευλήθη υπό πονηρού πνεύματος, και ύβριζε τα θεία και διάφορα άλλα. Τότε η μήτρη της παραλαβούσα έφερεν αυτήν εις τον τάφο του Αγίου, πλην όμως το πνεύμα δεν άφηνεν αυτήν να προσκυνήσει, αλλά ύβριζε τον Άγιον, μη θέλουσα να χρηστεί με έλαιον εκ της κανδύλης, ούτε να πει, αλλά όταν της το έδιναν το έπτυε λέγουσα ότι βρωμά και λοιπά. Μεταβάσα κατόπιν τούτου εις την πατρίδα της, διαπρεσβειών του Αγίου εθεραπεύθη, αφιερώσασα αργυρών κανδύλιων εις τον Άγιον και δις του έτους μεταβαίνουσα εις προσκύνηση αυτού και χαίρουσα άκρας υγείας. Το 1936, κατά τον μήνα Μάιον, παραμονή της αναλήψεως, έφερον μια κόρη καταγωμένην εκ μεθάνων, ονόματι Μαρίαν Γιόνι, ήτησή το 17 ετής και δεινός πάσχουσα και βασανιζομένη υπό πονηρού πνεύματος. Πολλά δαπανίσαντε οι γονείς της εις τους ιατρούς, μη έβρουσκα δε καμία βελτίωση της υγείαν της, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Μη υποφέροντες οι οικοί της, την ενέκλεισαν ταύτης των θεραποφτήριων του δρομοκαϊτίου, μη ανεχόμενη δε η νοσοκόμη. Τα ζημιάς τας οποίας καθεκάστη επροξένη, ενέκλεισαν ταύτην με μανδύαν και χειροπέδας, ή να μη δύναται να κινείται, όπου παρέμεινεν εκεί επί εξάμηνων άνευ καμίας βελτιώσεως, μάλλον δε χειροτερεύουσα. Ο δυστυχής πατήρ της εν την απελπισία του, επί τη δεινή ταύτη συμφορά, πληροφορηθεί στα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου, απεφάσισε να καταφύγει στην πρεσβείαν αυτού όπως λυπηθεί την δύστυχον κόρην του και επιδαψιλεύσει την χάριν του και απαλλάξει ταύτην τη σεπαρά του νόσου. Όθεν παραλαβών αυτήν εκ της κλινικής, άπελπης μετά της ετέρας θυγατέρας του, την έφερεν εις τη μονήν, φορούσαν τον μανδύαν. Μόλις εισήλθεν η κόρη εις τη μονήν, έκαμε μεγάλη ανησυχία. Εις την εκκλησίαν εκείνη τους πολυελαίους, προσεπάθη να εισέλθει εις των ιερών, εκείνη εις των τάφων του Αγίου τας Κανδύλας, και προσεπάθη κάθε ζημίαν να κάμει, αδύνατον δε ήτο να προσκυνήσει τον Άγιον. Διαναδύνατε δε να ακούσωσιν εαδελφέ την λειτουργία, έκλειναν τας εξώθυρας του ναού, διότι ήτον αδύνατο να συνεννοηθούν εψάλτριε μετά του ιερέως, εις τας αιτήσεις από τας φωνάς της. Καθεκάστην ο ιερεύς ανεγίγνωσκεν εις τον τάφον του Αγίου τους εξορκισμούς. Τούτο διήρκεσεν επί μία εβδομάδα. Κατόπιν ήρχισε να συνέρχεται ο λίγον η κόρη. Εν τω μεταξύ έφερον και μια πάσχουσα εξ επηρείας πονηρού πνεύματος καταγωμένην εκ Χίου ονόματιν Ελένην, την οποίαν και αυτή είχον εις το δρομοκαΐτιον. Ταύτην συνόδευες δε ο σύζυγός της. Αυτήν τη νύχτα ο πατήρ της κόρης βλέπει στον ύπνο του τον Άγιον, ως της του λέει: «Η Ελένη αύριον τη μεσημβρία θα είναι τελείως καλά, ως και εγένετο. Η Μαρία σου θα αργήσει ο λίγον,
Συν το χρόνο όμως θα θεραπεύεται, ως και γένετο ομοίως. Παρέμεινεν δε επί εξάμηνος εις την μονήν και ανεχώρησε χέρουσα άκρα υγείας. Ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα οδηγός και βοηθός σας.